Όμως γιατί πριν από λίγο βγήκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο ντοκουμέντο. Ένα βίντεο ντοκουμέντο με τους εκτελεστές του Βασίλη Στεφανάκου, αυτής της πληρωμένης δολοφονίας, της άγριας δολοφονίας. Κυκλοφόρησε λοιπόν πριν από λίγη ώρα ένα βίντεο ντοκουμέντο του bloco.gr. Το βλέπουμε εδώ πέρα, είναι καρέ-καρέ κινήσεις του δολοφόνου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε Δημοσίνη Καλαμπάκα, ακριβώς. Τον κεντρικό δρόμο. Είναι ακριβώς. Είναι στο Χαϊδάρι, Λεωφόρος Αθηνών, και εδώ πέρα βλέπουμε τη μηχανή με τους δύο δράστες. Είναι αυτό που αποκαλύπτει το bloco.gr. Το έχει αποκλειστικότητα αυτό το βίντεο. Και τους βλέπουμε μετά, ενώ σταματάνε να φεύγουν με ηλικιώδη ταχύτητα προς εδώ λοιπόν εκεί αριστερά είναι μια μηχανή που σταματάει. Σταματάει. Εδώ βλέπουμε κάτω, εδώ όπως βλέπετε ένα να τρέχει. Αυτός είναι ο δολοφόνος που κρατάει το όπλο. Το καλάσνικο. Εδώ κρατάει το καλάσνικο. Εκεί είναι το αυτοκίνητο εκεί του Βασίλη Στεφανάκου. Πέφτουν οι πυροβολισμοί και φεύγει αμέσως μετά η μηχανή. Παίρνει το δολοφόνο και φεύγουνε. Ακριβώς με ηλικιώδη ταχύτητα προς την πλευρά της Ελευσίνας. Να πούμε ότι επεξεργάζεται η αστυνομία το βίντεο που έχει έρθει στην κατοχή της, ψάχνοντας να βρει στοιχεία για τους δράστες. Κοιτάξτε εδώ πέρα ο δολοφόνος που τρέχει, κοιτάξτε τον εδώ πέρα είναι, ο δολοφόνος που τρέχει, 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 τρέχει. Με το καλάσνικο στα χέρια, το οποίο να υπενθυμίσουμε το έχει κρύψει σε θήκη κιθάρας. Και είναι και βαρύ κιόλας, δηλαδή το βλέπουμε και να τρέχει με ένα τόκιο βάρος που έχει ένα καλάσνικο μέσα στη μέση του δρόμου, στον κεντρικό δρόμο. Είναι πολεμικό όπλο, πολύ βαρύ και θέλει αρκετή δύναμη για να το χειριστείς. Και μετά με άνεση ο συνεργός πάει με το μηχανάκι, το βάζει πάνω και φεύγουνε. Σαν να μην τρέχει, λες και πήγες να αγοράσεις ψωμί το φούρνο. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Πάμε τώρα να δούμε.